Καταρχάς να ξεκινήσω, επειδή βλέπω το σηματάκι Ράδιο Λέχοβο, δεν είναι ευρύτερα γνωστό, αλλά η καταγωγή της οικογένειάς μου, η πρωτοπρόγονική μου καταγωγή, είναι από το Λέχοβο και την Κλεισούρα. Και ο πατέρα μου γεννήθηκε στο Αμύντιο. Μετανάστευσα στην Αθήνα τη δεκαετία του 60 και έτσι εγώ πολιτογραφήθηκα Αθηνίως. Οι εκλογές Κυριακής είναι χωρίς καμία αμφιβολία οι πιο κρίσιμες εκλογές που έχουμε ζήσει όλοι μας και που θα κρίνουν όχι την πορεία της χώρας μας για τους επόμενους μήνες ή χρόνια, αλλά για τους επόμενους αιώνες. Εάν η Ελλάδα θα μείνει χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσης ή όχι. Όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες, και όχι μόνο οι Ευρωπαίοι, όλοι βασικά ηγέτες του δυτικού κόσμου. Από τον πρόεδρο της Αμερικής μέχρι την κινέζικη κυβέρνηση και τον πρώην πρόεδρο και νυν πρωθυπουργό της Ρωσίας μέχρι τον πρόεδρο της Γαλλίας, από τον Ντανιέλ Κονπετίτ των οικολόγων μέχρι τον οποιοδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε, έχουν εξηγήσει άλλοι με ευγένεια, άλλοι με αγένεια, άλλοι με ομή παρέμβαση στα εσωτερικά μας, άλλοι με φιλική διάθεση, άλλοι με χαμηλούς τόνους, άλλοι με υψηλούς τόνους, όλοι έχουν πει το ίδιο πράγμα. Την Κυριακή η Ελλάδα θα αποφασίσει εάν θέλει να παραμείνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ψηφίσουμε Αντώνη Σαμαρά και Νέα Δημοκρατία, λέει το κόμμα που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη, η παραμονή μας στην Ευρώπη είναι δεδομένη και εξασφαλισμένη. Εάν ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάδα στο διάστημα του θέρους του 2012 δεν θα είναι απλώς έξω από το ευρώ, αλλά έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όποιος αυτό το αποκρύπτει πίσω από ωραία λόγια και πίσω από προγράμματα που λένε ότι δήθεν είναι υπέρ του ευρώ, αλλά πραγματικότητα μας οδηγούν κατευθείαν στη δραχμή, είναι πολιτικός απατεώνας. Είναι καλό ο ελληνικός λαός να φτάσει στην κάλπη με καθαρό μυαλό και να ξέρει γιατί αποφασίζει. Αυτό αποφασίζουμε την Κυριακή. Πιστεύω ακράτα ότι οι Έλληνες δεν θα αυτοκτονήσουν την Κυριακή και θα επιλέξουμε αυτό που είναι σωστό για την πατρίδα. Από Δευτέρα, καλώς εχώ των πραγμάτων, θα έχουμε μια κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά και της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θα έχει ως βασικό της στόχο να ανορθώσει την ελληνική οικονομία και να διορθώσει αυτή τη λέλαπα των τελευταίων 2 ετών. Κλείνοντας, για να μου κάνετε και όποια ερώτηση θέλετε, να πω ότι τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν διάφορες φήμες ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας είναι κλειδωμένη, εξασφαλισμένη και ότι δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε με τις εκλογές. Ουδέν σε δέστερον τούτου. Οι εκλογές δεν κρίνονται στις δημοσκοπήσεις, κρίνονται στις κάλπες. Και αυτές οι φήμες μπορεί να έχουν και πολιτική στόχευση, τον εφησυχασμό της παράταξης. Μέχρι την Κυριακή το βράδυ και μέχρι να κλείσει και το τελευταίο εκλογικό κέντρο, θα είμαστε παρόντες πανταχού, ανά την επικράτεια, να μην χαθεί ούτε μία ψήφος, για να μπορέσουμε από Δευτέρα να κάνουμε αυτό που πρέπει για την πατρίδα. Σας ευχαριστώ πολύ και είμαι στη διάθεσή σας για κάθε ερώτηση. Κ. Σπυροπολάκη, είπα ότι από Δευτέρα θα υπάρχει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και Αντώνη Σαμαρά. Κυβέρνηση καθαρά Νέα Δημοκρατία ή με κορμό τη Νέα Δημοκρατία? Ξέρετε, αυτές οι εκλογές είναι κάπως στα δεύτερος γύρος των περιφερειακών εκλογών. Το κόμμα που θα πάρει την πλειοψηφία, όχι την αυτοδυναμία, την πλειοψηφία, θα έχει το πολιτικό και το εθνικό δικαίωμα να κυβερνήσει. Δεν θα μπορέσει κανένα να το αρνηθεί. Άρα, όπως και να έχει, η Νέα Δημοκρατία θα έχει τον πρώτο ρόλο στην κυβέρνηση από Δευτέρα. Ασφαλώς δεν είναι μια κυβέρνηση συνεργασίας. Ξέρετε, εμείς λέγαμε ότι θα έπρεπε να είναι κυβέρνηση συνεργασίας ακόμα και όταν ζητάγαμε αυτοδυναμία. Γιατί τα προβλήματα είναι τόσο πολύ μεγάλα που πράγματι χρειάζεται ευρύτερες συνενέσεις για να πάμε μπροστά. Όμως τον πρώτο λόγο τον έχει η Νέα Δημοκρατία και ο Αντώνης Σαμαράς, μην έχει γι' αυτό καμία αμφιβολία. Τα αντιμνημονιακά κόμματα σας κατηγορούν ότι τρομοκρατείτε τον κόσμο, ότι φοβήσετε τον κόσμο. Πόσο αληθινό είναι αυτό τελικά? Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Το πρώτο ενδεχόμενο είναι ταυτοχρόνως ο πρόεδρος Αμερικής, ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της Ρωσίας, η κινέζικη κυβέρνηση που έβγαλε γραπτή ανακοίνωση, η καγκελάριος της Γερμανίας, ο πρόεδρος των Σοσιαλιστών της Γερμανίας, ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο πρόεδρος των οικολόγων της Γαλλίας, ο Ντανιέλ Κονπετίτ, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, η πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο πρωθυπουργός του Καναδά και μπορεί να ξεχνάω ορισμένους χωρέσαμε, όλοι αυτοί να λένε ψέματα και να έχουν εκπονήσει ένα σχέδιο κατά του Αλέξη Τσίπρα. Και το δεύτερο ενδεχόμενο είναι ο Αλέξης Τσίπρας να λέει μπούρδες. Διαλέγετε και παίρνετε. Άλλη ερώτηση. Έχει άλλο σχέδιο? Κύριε Μπουδάς.
Λοιπόν, η κυρία Μπακογιάννη στις προηγούμενες εκλογές της ΕΚΠΑΗΟ, στην Φλόρα, συγκεκριμένα στο ψηφοδέλτιο, είχε συμπεριλάβει κάποιον υποψήφιο, ο οποίος στην σελίδα του στο Facebook, η κυρία Μπακογιάννη, τα παραδοσιακά ονόματα της Φλόρα, της Βέσπας και της Οξιάς, είναι σλάβικα. Και πρέπει να γράφονται στην κυρία σε κυρία σήμερα η κυρία Δώρα Παγκουνιάκη είναι στο ίδιο κόμμα. Εσείς πώς είναι δυνατόν να συμπάρχουν την κυρία Παγκουνιάκη? Λοιπόν, μας αρέσει η δημοκρατία γιατί μας αρέσει η ελευθερία της γνώμης. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι απόψη του συγκεκριμένου υποψηφίου, τον οποίο δεν γνωρίζω, δεν ήταν η επίσημη γραμμή της κ. Μπακογιάννη και της Δημοκρατικής Συμμαχίας. Αλλά ήταν η άποψη ενός συγκεκριμένου ανθρώπου. Ναι, ο αυτοπροσδιορισμός είναι θέμα γνώμης. Λοιπόν, η άποψη και της κ. Μπακογιάννη, αλλά φυσικά πολλών μάλλον και της Νέας Δημοκρατίας και σίγουρα η προσωπικά η δική μου είναι τελείως διαφορετική. Παρά αυτά μπορείτε να συμπάρει. Με την κυρία Μπακογιάννη. Ναι, ναι, φυσικά μπορούμε. Μα η κυρία Μπακογιάννη δεν αποδέχτηκε. Εντάξει, είναι μια έξυπνη ερώτηση, αλλά εξηγήσαμε. Ήταν μια προσωπική άποψη προφανώς κάποιου υποψηφίου και όχι γνώμη της κ. Μπακογιάννη της Δημοκρατικής Συμμαχίας. Λοιπόν, άλλη ερώτηση. Απόψεις. Έτσι είναι. Γι' αυτό μας αρέσει η δημοκρατία, για να έχουμε απόψεις. Γι' αυτό πρέπει να κερδίσουμε την Κυριακή για να παραμείνει υποδημοκρατικό καθεστώς. Για να μην έχουμε τίποτα ΜΑΟ εδώ και τίποτα. Υπάρχει τόσο πολύ δημοκρατία που στο τέλος καταλήγουμε να μην υπάρχει αξιοπιστία. Δηλαδή όταν υπάρχει η πολυφωνία είναι πάρα πολύ καλή και κανένας δεν έχει αντίρρηση για την πολυφωνία. Και μάλιστα εκράζει δημοκρατία. Υπάρχουν όμως πράγματα που είναι πάρα πολύ σοβαρά και η διαμέτρου αντίθεση της απόψης δημιουργούν προβλήματα. Σήμερα ο ελληνικός λαός και στη Φλόρινα αναζητά πολιτικούς αξιόπιστους. Συμφωνώ μαζί σας. Λοιπόν, πρέπει να έχω τελειώσει. Σου καταλαβαίνεις από την ερώτηση να απαντήσω. Ολοκληρώσω. Απλά μία παρατήρηση. Συμφωνώ πάρα πολύ στο που είπατε. Με την έννοια. Ένα. Δεν πειράζει. Δεν διαφωνούμαστε εδώ. Όχι, κανένα πρόβλημα. Χωρίστε. Κανένα πρόβλημα. Χωρίστε. Δεν είμαι εδώ. Άλλο, δεν άλλο. Αυτό το πράγμα σήμερα θέλουμε να ανακαλύψουμε. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που λέτε είναι μια έμεση κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ, την οποία και αποδέχομαι. Πάνω σκάκι το βάζω των δύο ειδήσεων, είδα τον κύριο Σταθάκη, ο οποίος είπε ότι κανένας από το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει μιλήσει για μονομερή καταγγελία του μνημονίου. Και μετά του παίξαν δηλώσει 7-8 στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που μιλούσαν αυτές τις μέρες για μονομερή καταγγελία του μνημονίου. Πράγματι, το έλλειμμα αξιοπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ στα μεγάλα προβλήματα του τόπου είναι από τα προβλήματα των εκλογών της Κυριακής. Συμφωνώ μαζί σας. Δηλαδή κάτι ακόμα να τελειώσω. Συμπεριφορικά σε έναν συνδύεται με την κυρία Μπακογιάννη. Σας είπα ότι η γραμμή της Νέας Δημοκρατίας εκφράζεται από τον Αντώνη Σαμαρά και το κόμμα, και το κόμμα, η γραμμή του Αντώνη Σαμαρά στα πατριωτικά θέματα με καλύπτει 100%. Ξαναλέω. Οι θέσεις του Αντώνη Σαμαρά και της Νέας Δημοκρατίας σε όλα τα εθνικά θέματα με καλύπτουν 100%. Αυτό το ρώτησα αν συμπίπτεται τέλος πάντων. Ερώτηση. Ναι. Συνεχίστε παρακαλώ. Κύριε Γεωργιάδη, είτε είναι πρωτοκόμμα η Νέα Δημοκρατία, είτε δεν είναι. Η Νέα Δημοκρατία θα συνεργαστεί και με ποιους? Πρώτα απ' όλα, άλλο πράγμα είναι το αν είναι και άλλο το αν δεν είναι. Γιατί βάσει του εκλογικού νόμου, όπως γνωρίζετε, κυβέρνηση χωρίς την ανοχή, την στήριξη του πρώτου κόμματος δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν βγαίνουν τα νούμερα, λέει, στο κοινόβουλιο. Κατά συνέπεια, πρέπει η Νέα Δημοκρατία να είναι πρώτο κόμμα την Κυριακή. Εάν δεν είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα την Κυριακή, όλοι μας θα μπλέξουμε πάρα πολύ. Καλό είναι, εν μέσω αυτής της μεγάλης παγκοσμίου θυέλης που διανύει ο πλανήτης, να μην προσθέσουμε στα προβλήματά μας μια παρατεταμένη κυβερνησία. Προσωπικά θεωρώ ότι αν κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ,
ότι δεν θα μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Και αν σχηματίσει, θα πέσει σε διάστημα λίγων ημερών από τις εσωτερικές αντινομίες της. Η Ελλάδα δεν έχει άλλο χρόνο για χάσιμο. Έχει εξαντληθεί η υπομονή των εταίρων μας. Πρέπει από Δευτέρα να φτιάξουμε δουλειά για να λύσουμε προβλήματα. Να συμπληρώσω το ερώτημα. Πόση διάρκεια δίνεται σε μια τέτοια κυβέρνηση όμως? Πόση διάρκεια? Καλή ερώτηση. Εάν κάνουμε αυτά που πρέπει γρήγορα, θα είναι η πιο μακροχρόνια κυβέρνηση που έχει γνωρίσει. Εάν δεν κάνουμε αυτό που πρέπει γρήγορα, θα είναι μια πάρα πολύ σύντομη. Είμαι απολύτως πεπισμένος ότι έχουμε όλοι συνειδητοποιήσει με πρώτους από όλους τον πρόεδρό μας ότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο ούτε ενός λεπτού, όχι μιας ημέρας. Πολλοί από τις Νέες Δημοκρατίες στις προηγούμενες εκλογές στράφηκαν σε άλλους χώρους και ένας από αυτούς χώρους είναι η Χρυσή Αυγή. Και σημείωσε μια πρωτοφανή άνοιξη. Εκτιμάται ότι θα γίνει κάτι αντιστοιχικό σε αυτές τις εκλογές. Το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής τροφοδοτήθηκε από δύο διαφορετικές παραμέτρους. Ο πρώτος παράμετρος είναι το μεταναστευτικό ζήτημα και η πλήρης ανυπαρξία του κράτους όλα αυτά τα χρόνια, κάτι που έδωσε ένα αρχικό πυρήνα δράσεως και ψηφοφόρων στη Χρυσή Αυγή. Και το δεύτερο ήταν η περίοδος των αγανακτισμένων στις πλατείες, όταν η συνθηματολογία που είχε η Χρυσή Αυγή όλα αυτά τα χρόνια, οι προδότες να τους κρεμάσουμε, να καεί η Βουλή κτλ., έγινε ξαφνικά ζήτημα πλήρης πολιτικής νομιμοποιήσεως και άρχισαν να λέγονται ακόμα και από αρχηγούς κομμάτων μέσα στη Βουλή. Αυτές οι αιτίες που γίνεται το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής δεν έχουν εκλείψει. Άρα προφανώς δεν μπορεί να εξαφανιστεί η Χρυσή Αυγή επειδή απλώς το θέλουμε. Για να εκλείψει αυτό το φαινόμενο, το οποίο όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι φαίνεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση στη δημοκρατία μας, θα πρέπει το κράτος και η κυβέρνηση να προκύψει να λύσει τα προβλήματα των ανθρώπων. Πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία θα το κάνει και δεν θα υπάρχει κανένας λόγος κάποιος πολίτης να σκέφτεται με οργή και αγανάκτηση και να στρέφεται σε λύσεις όχι δημοκρατικές.